Η αρχή μιας νέας αφετηρίας σφραγίστηκε για τον Ρούβα με την ομάδα της Γέργερης να γιορτάζει την περασμένη Κυριακή μαζί με τον κόσμο της την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον δεύτερο όμιλο της Α2Ε και την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Η επιστροφή στην φυσική έδρα του γήπεδου Γέργερης μετά την ανακατασκευή των τελευταίων μηνών έφερε άνεμο αισιοδοξία για το μέλλον, με το Ρούβα να χαράζει μια νέα δυναμική πορεία. Η τελετή απονομής από την Ε έγινε παρουσία πολιτικών και τοπικών αρχών, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια ακαδημιών του Ρούβα με το Αφλόπολης, όπως και φιλικό με επίσημο προσκεκλημένο το άλογο Μαλεβιζίου, ενώ η διοίκηση του Ρούβα στη συνέχεια δεξιώθηκε τον κόσμο με ένα πλούσιο τραπέζι. Εκ μέρους του συλλόγου, ο δραστήριος αντιπρόεδρος και ψυχή της ομάδας, κ. Γιάννης Μανιαδάκης, απένιμε τιμητικές πλακέτες για την προσφορά τους στους κ. Αρναουτάκη και Τζόρτζογλου, όπως και στον Δήμο Γόρτινας. Μάλιστα, στον Ρούβα έχει ξεκινήσει τώρα ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν, με τον προπονητή Νίκο Τσερεβελάκη να παραμένει στην τεχνική ηγεσία και να ετοιμάζει τα αγωνιστικά πλάνα εν ώψη Α1Ε. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, απόλυτα επιτυχημένη όμως. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά δείξανε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και δίκαια κατέκτησαν την κούπα. Ο Ρούβας επιστρέφει στην κατηγορία που ανήκει και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ότι ο Ρούβας πρέπει να παρουσιάσει πρόσωπο ανάλογο με το όνομά του και την ιστορία του. Αυτό. Ο Ρούβας πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που αξίζει να είναι στην Α1Ε και σε παραπάνω κατηγορίες όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Πορτάζει με το αφιερώνω στην κόρη μου και σε όλο το χωριό μας που ήταν δίπλα μας όλη την χρονιά. Στο Μανιαδάκι το Γιάννη εδώ που πάλευε όλο τον χρόνο, που μας πάλευε. Αυτά και στη γυναίκα μου.